Α, καλησπέρα. Συγγνώμη, επειδή είχαμε μια. Έλα, Σάκη, έλα. Ναι. Χίλια συγγνώμη, δεν το είχα αντιληφθεί. Λοιπόν, για βροχή ρώτησες, Δημήτρη. Στην Κεφαλονιά λέω θέλουν βροχή. Εσύ μας δίνεις τι πρέπει να περιμένουμε. Δυστυχώς στην Δυτική Ελλάδα δεν διαφαίνεται κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς βροχοπτώσεων. Θα περάσει ένα σύστημα αύριο, θα δώσει κάποιες τοπικές βροχές, αλλά λόγω των ανατολικών καταβατών ανέμων, εκεί τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα. Δυστυχώς, αυτοί οι άνεμοι που δημιουργούν και το πρόβλημα με τη φωτιά, φαίνεται ότι θα επιμείνουν και το επόμενο 24ωρο. Υπάρχουν ενδείξεις για κάποιες ψυχάλες, τοπικές βροχές, αλλά δεν δείχνει τη μύτη, τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε τελευταία από τα στοιχεία, να πέφτει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς βροχόπτωσης. Δώσε μας τώρα, Σάκη, όλη την πρόβλεψη για τον διαβόητο κυκλώνα, ο οποίος θα σχηματιστεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς. Βρίσκεται κάπου στα ανοιχτά του Λιδικού Πελάγους, ένα βαρομετρικό χαμηλό κλασικό από αυτά που ξέρουμε στους χάρτες του κλιματικού καιρού. Σύννεφα δηλαδή, τα οποία αρχίζουν και προβλήζονται σιγά σιγά και κινούμενα προς την Ιταλία. Θα συναντήσουν και πιο θερμές θάλασσες και θα αρχίσουν να στροβιλίζονται γύρω από τον εαυτό τους ακόμα περισσότερο. Και έτσι θα δημιουργηθεί ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση ο μεσογειακός κυκλώνας με τους τυφώνες και τους κυκλώνες που ακούμε στην Αμερική. Καμία μα καμία. Έτσι, για να το βλέπουμε αυτό σε σχήμα, το πώς θα δημιουργηθεί αυτός ο κυκλώνας, παρακαλώ τους συναδέλφους. Συνέχισε, Σάκη. Ναι. Λοιπόν, να το δω και εγώ έτσι πως το βλέπουμε. Ναι, πολύ βλέπουμε καλά. Από πού ξεκινάει καταρχήν. Την μπάρα, αν πάρουμε από κάτω. Ωραία, ας πάρουμε στην αδελφική την μπάρα για να καταλάβει ο κόσμος πού ακριβώς σχηματίζεται ο κυκλώνας. Μπορούμε να το ξαναδούμε και να το αφήσουμε λίγο στην αρχή το βίντεο αυτό. Λίγο στην αρχή, αν πάμε ξανά στην αρχή, θα το δούμε καλύτερα. Θα μαθήσουμε λίγο εδώ και βλέπουμε λοιπόν ότι στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου θα περάσει από το Σάββατο το πρωί και στις μεσημβρινές ώρες και θα κινηθεί ανατολικότερα, βόρειο-ανατολικότερα. Υπάρχουν τώρα ενδείξεις, Δημήτρη, με τα πιο φρέσκα προσδοκτικά στοιχεία που βγήκαν πριν από λίγο, πριν από μία ώρα, ότι η τροχιά του χαμηλού ίσως περάσει και λίγο πιο βόρεια, δηλαδή λίγο πιο βόρεια προς Κυκλάδες και να πλησιάσει και την Αττική. Αυτό ακόμα με επιφύλαξη θα το βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αύριο και θα έχουμε νεότερα και μέσα από τα δελτία καιρού και μέσα από τα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ. Απλά θέλει προσοχή στην κεντρική και την νότια. Εάν πήγαινε πάντως έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως βλέπουμε δηλαδή στο σχήμα, η Αττική θα είχε μόνο βροχές. Αν πάει λίγο πιο βόρεια, μπορούν να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Αυτό θέλει να μας πεις. Ναι, ανέμους, ακριβώς αυτό. Δηλαδή παίζει σε μοίρες λίγο η όλη αυτή πορεία του χαμηλού, γι' αυτό θέλει προσοχή, επαναλαμβάνω. Γενικά στην Πελοπόννησο, κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και τα νότια, Κυκλάδες, κατά τόπους και στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ίσως μπει στο παιχνίδι κυρίως των βροχοπτώσεων και των κάπως ενισχυμένων ανέμων και η Αττική το Σάββατο το βράδυ. Με επιφύλαξη όμως αυτό θα έχουμε το επόμενο 24ωρο περισσότερες μέρες. Έχουμε την τροχιά και καλύτερα να τη δούμε στο επόμενο βίντεο. Δεν ξέρω αν. Για το Σάββατο και την Κυριακή, λες. Για το Σάββατο και την Κυριακή, ακριβώς. Ωραία, να τα δούμε και αυτά. Να το δούμε και αυτό. Βλέπουμε λοιπόν από πού ξεκινά. Δείτε τώρα ανά ώρα ότι περνάει από την νότια Πελοπόννησο, παραμένει ενισχυμένο και οι άνεμοι μπορεί να ξεπεράσουν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε αυτό το κομμάτι. Εδώ Σάββατο φτάνουμε προς το βράδυ. Φαίνεται να περνά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτη στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Ας αφήσουμε το βίντεο να κυλήσει λίγο ακόμα και θα το δούμε πώς θα κινηθεί πιο ανατολικά, βόρεια-ανατολικά, επηρεάζοντας, αν μπορούμε, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και βλέπετε η Αττική είναι οριακά. Εάν κινηθεί λίγο πιο βόρεια, ελαφρώς πιο βόρεια, θα επηρεάσει και την Αττική. Εάν κινηθεί ελαφρώς πιο νότια, θα είναι αυτή η σωστή τροχιά που δείχνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλει προσοχή στην Ανατολική και την Νότια γενικά Ελλάδα και να παρακολουθούν οι τηλεθεατές μας τα δελτία καιρού και τα δελτία ειδήσεων το επόμενο 24ωρο, όπως και δίποτε. Μία μοίρα να αλλάξει, λίγο πιο βόρεια, λίγο πιο νότια, ίσως έχει κάποια επίπτωση σε κάποιες περιοχές της χώρας μας. Εντάξει, Σάκη, σε ευχαριστούμε θερμά.